στις επιπτώσεις που θα έχει για τους ασφαλισμένους η περαιτέρω μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, αναφέρεται ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας Κώστας Ματσιόλης, επισημένοντας ότι οι ασφαλισμένοι, παρότι πληρώνουν ανελιπώς τις εισφορές τους για την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από ένα σημείο και μετά επιβαρύνονται με το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για τα φάρμακα τα οποία τους είναι απαραίτητα. Ο πολίτης, ενώ έχει πληρώσει μια ζωή για να έχει την πολυπόθετη φαρμακευτική κάλυψη, φτάνει η ώρα να πάρει το φάρμακο μέσω ιατρικής συνταγής και στην ουσία είναι σαν να το αγοράζει. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που η τιμή του φτάνει έως και το 70-80% της αξίας του. Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Ναι, μεν η πολιτεία θέλει να μειώσει τη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά όχι εις βάρος των πολιτών. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας αναφέρεται και στο θέμα του κόστους των φαρμάκων, όπου συνεχίζουν να καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις. Τα φάρμακα έχουν βγει από τις λύσεις συνταγογράφησης, πουλούνται σαν μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενα, που εκεί η πολιτεία δεν βάζει κανένα φρένο στην όποια αύξηση που όταν τα λέγαμε και σαν φαρμακοποίηση Μαγνησία πριν κάποια χρόνια ότι θα υπερδιπλασιαστούν και όχι μόνο οι τιμές όταν βγουν από τη συνταγογράφηση, το αντιμετωπίζουμε τώρα. Έχουμε φτάσει να υπάρχει τριπλάσια και τετραπλάσια η τιμή πώλησης και συνεχίζει την ενιούσα. Και εδώ η πολιτεία σιωπά. Άρα λοιπόν ζητούμε να υπάρχουν λύσεις, αν θέλουμε υπάρχουν, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε.